Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την τιμητική πρόσκληση εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής που διοργάνωσε αυτό το εξαιρετική σημασίας συνέδριο που έφερε πολύ κοντά τις δύο επιστήμες, την νομική και την ιατρική. Είναι αλήθεια όμως ότι η συνάντηση της ιατρικής με την νομική επιστήμη έχει ορισμένες φορές δυσάρεστη αφετηρία, ενίοτε δε και δυσάρεστη κατάληξη. Η καθημερινή πρακτική κατέδειξε ότι τα κατανοητά αισθήματα ασθενών ή συγγενών τους σε περίπτωση επιπλοκών της υγείας ή η αρνητική ψυχολογία μπροστά στην είδηση του θανάτου οδηγούν συχνά δίκαια ή άδικα σε αναζήτηση ευθυνών, ειδικότερα στο πρόσωπο του ιατρού. Από την άλλη πλευρά, επίσης, είναι ενδεχόμενο, εν όψη του προηγουμένου φαινομένου, και έγινε αναφορά σήμερα σε αυτό, ποσοστό ιατρών να αναγκάζονται να λειτουργούν όχι με γνώμονα τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, αλλά τη θωράκιση των πράξεών τους απέναντι σε πιθανή εμπλοκή των ιδίων με τη δικαιοσύνη και ιδίως την ποινική. Αυτή η γνωστή κατά ορολογία αμυντική ιατρική, όπως ονομάζεται, όχι μόνο κοστίζει λόγου χάρη με επιλογές υπερβολικών και σε κάποιες περιπτώσεις και περιττών εξετάσεων του ασθενούς, αλλά και δεν φαίνεται βέβαια και φυσικά να προάγει το επίπεδο της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας. Ανεξάρτητα τώρα από αυτή την πρακτική, εάν και με αφετηρία και τα όσα προηγήθηκαν, ανακύψει ποινική υπόθεση ιατρικού σφάλματος ή άλλως λεγόμενης ιατρικής αμέλειας, γίνεται φανερό ότι διακυβεύονται πολλά και για τις δύο πλευρές. Για τον μεν ιατρό, εκτός από την ποινή που μπορεί να του επιβληθεί από το ποινικό δικαστήριο αν αχθεί η υπόθεση σε αυτό και την αποζημίωση που θα κληθεί ενδεχομένως να καταβάλει, περαιτέρω διακυβεύεται η ιατρική του φήμη και η υπόλοιψή του ως επιστήμονα και επαγγελματία. Αλλά και από την άλλη πλευρά για τον ασθενή προέχει η διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων του και η δικαστική του προστασία. Το ποινικό δικαστήριο σε αυτές τις υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη, αφού τις διερευνήσει αποδεικτικά, τις θέσεις και τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών, οφείλει να διαγνώσει την αλήθεια και να καταλογίσει ποινικές ευθύνες μόνο εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι υπάρχουν. Συνακόλουθα, σε κεντρικό πυρήνα της παρούσης θεματικής αναδεικνύεται πλέον το κρίσιμο ζήτημα υπό ποιες, σύμφωνα με τον νόμο προϋποθέσεις και όρους, το ποινικό δικαστήριο κρίνει και τελικά καταφάσκει ιατρικό σφάλμα, καταλογίζει στον ιατρό αμέλεια ως προς την ύπαρξή του και κηρύσσει αυτόν ένοχο, προφανώς εδώ, είτε για σωματική βλάβη από αμέλεια, είτε για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κοινή προϋπόθεση για να κριθεί ότι ο ιατρός τέλεσε κάποια από αυτές τις δύο αξιόπινες πράξεις είναι αρχικά και μέσω των αποδείξεων να διαπιστωθεί ύπαρξη αντικειμενικά ιατρικού σφάλματος. Αυτό στην επιστήμη και τη δογματική του ποινικού δικαίου ονομάζεται εξωτερική αμέλεια και περιεχόμενό της είναι μία ή περισσότερες πλημέλειες κατά την ιατρική πράξη. Είναι γεγονός ότι η κυρίαρχη άποψη τόσο στη θεωρία του ποινικού δικαίου όσο και στις αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το πώς αυτή κάθε φορά διατυπώνεται, δέχεται αυτή η κυρίαρχη άποψη ότι αυτή η καλούμενη εξωτερική αμέλεια ή με άλλα λόγια το αντικειμενικά ιατρικό σφάλμα υπάρχει όταν ο ιατρός ενεργεί κατά παράβαση ή απόκληση από τους κοινά αναγνωρισμένους κανόνες ή τα εκάστοτε επιστημονικά δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και πρακτικής. Όταν λοιπόν ο ιατρός ενεργεί με τρόπο που αποτελεί τέτοια παράβαση ή απόκληση και πραγματώνει έτσι μια επικίνδυνη για τη ζωή ή την υγεία του ασθενούς ιατρική πράξη,
πληρούται η προϋπόθεση της ύπαρξης εξωτερικά πλημελούς, δηλαδή εσφαλμένης συμπεριφοράς. Αυτή αποτελεί βέβαια κατά την κρατούσα άποψη την πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδοθεί στον ιατρό ποινική ευθύνη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ή σωματική βλάβη από αμέλεια. Αυτό όμως ισχύει μόνο εφόσον κατά την δεύτερη ουσιώδη προϋπόθεση σε αυτή την αντικειμενικά εσφαλμένη και επικίνδυνη συμπεριφορά του ιατρού αποδεικνύεται ότι οφείλεται αιτιωδώς, δηλαδή κατά αντικειμενική αιτιώδη συνάφεια, το βλαπτικό για τον ασθενή αποτέλεσμα. Η παραπάνω πλημελής, δηλαδή εσφαλμένη συμπεριφορά του ιατρού, μπορεί να εκδηλώνεται με πράξη ή με παράληψη ή με συνδυασμό πράξης και παράληψης. Τώρα, για καλύτερη κατανόηση αυτής της διάκρισης, χαρακτηριστικά παραδείγματα μας παρέχουν τα ποινικά δικαστήρια που δίκασαν υποθέσεις ιατρικού σφάλματος. Έτσι, λόγου χάρη, κρίθηκαν ως ιατρικό λάθος από τα δικαστήρια ή ιατρική πλημέλεια που πραγματώθηκε με πράξη, σύμφωνα με αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις, οι εξής περιπτώσεις ως παραδείγματα. Η εσφαλμένη διάγνωση και η εξαιτίας αυτής λανθασμένη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και η μετά σωστή διάγνωση, παροχή εσφαλμένης φαρμακευτικής αγωγής, λόγου χάρη περιπτώσεις υπερδοσολογίας ή ακαταλλήλου φαρμάκου. Επίσης, όμοια κρίθηκε το σφάλμα κατά τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης, οφειλόμενο σε λανθασμένο χειρισμό του γιατρού που κάνει τη χειρουργική επέμβαση, όπως συμβαίνει σε ακούσια τρώση άλλου οργάνου κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Από την άλλη πλευρά, κρίθηκαν δικαστικώς ως ιατρικά σφάλματα που εκδηλώθηκαν με παράληψη, λόγου χάρη, η μη έγκαιρη διακομιδή στο νοσοκομείο από το ιδιωτικό ιατρείο, η πλημελής κλινική εξέταση του ασθενούς κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο, η μη έγκαιρη διενέργεια των κατάλληλων εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων. Τέλος, η ιατρική πλημέλεια, δηλαδή ιατρικό λάθος αντικειμενικά, σύνθετη συμπεριφοράς, ενέχουσας, αρχικά μία πράξη και μετά μία παράληψη του ιατρού, κρίθηκε δικαστικώς η περίπτωση λόγου χάρη, κατά την οποία αποδείχθηκε σφάλμα κατά τη χειρουργική επέμβαση και κατόπιν μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της επιπλοκής που προήλθε εκ του σφάλματος αυτού. Εδώ διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του ποινικού κώδικα, για να υπάρξει ιατρικό σφάλμα με παράληψη οφειλόμενης ενέργειας, πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του ιατρού ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος που κρίθηκε αξιόπινο, δηλαδή της σωματικής βλάβης με αμέλεια, με την έννοια της επιδείνωσης της υγείας του ασθενούς ή του θανάτου του, πάντα βέβαια από αμέλεια. Τέτοια ιδιαίτερα μορφή και ειδική μορφή ιδιαίτερη νομικής υποχρέωσης που ο νέος ποινικός κώδικας την εξειδικεύει ακόμα περισσότερο, τέτοια λοιπόν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση λέγε άρτης αντιμετώπισης ενός ιατρικού περιστατικού μπορεί να πηγάζει, ο νέος ποινικός κώδικας το ορίζει ρητός πλέον, είτε ευθέως από τον νόμο, όπως ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, είτε από σύμβαση του ιατρού με τον ασθενή ή με φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, όπως λόγου χάρη ιδιωτική κλινική, είτε τέλος από προηγηθήσα επικίνδυνη ιατρική πράξη του ιατρού στον ίδιο ασθενή που καλείται να περιθάλψει, όπως λόγου χάρη συμβαίνει στο τελευταίο από τα παραπάνω παραδείγματα που αναφέραμε, πράξη και παράληψη του ιατρού ως προς την αντιμετώπιση του περιστατικού. Μετά τη διαπίστωση, σύμφωνα με όσα ήδη λέχθηκαν, ότι συντρέχει αντικειμενικά εσφαλμένη συμπεριφορά του ιατρού κατά την αντιμετώπιση περιστατικού και η ύπαρξη αντικειμενικής αιτιώδου σχέσης, δηλαδή αντικειμενικού αιτιώδου συνδέσμου αυτής με την πρόκληση είτε σωματικής βλάβης, δηλαδή επιδείνωσης της υγείας του ασθενούς, είτε θανάτου, το δικαστήριο ερευνά πλέον το υποκειμενικό στοιχείο,
Δεν αρκεί δηλαδή το αντικειμενικό. Το υποκειμενικό στοιχείο, δηλαδή αν αυτό το σφάλμα μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του ιατρού σύμφωνα με το θεμελιώδες άρθρο 28 του ποινικού μας κώδικα. Δηλαδή, πραγματώνει ο ιατρός κατά περίπτωση της αξιόπινης πράξης της σωματικής βλάβης από αμέλεια ή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, αν τα κατά τα προεκτεθέντα ιατρικό σφάλμα και αξιόπινο αποτέλεσμα σωματικής βλάβης ή θανάτου μπορούν να αποδοθούν σε έλλειψη της προσοχής, την οποία ο ιατρός αφενός μεν όφιλε να επιδείξει κάτω από τις εκάστοτε συγκεκριμένες συνθήκες και περιστάσεις και αφετέρου μπορούσε να επιδείξει με βάση τις ατομικές του ιδιότητες, όπως λόγου χάρη είναι το επίπεδο της εκπαίδευσής του ή η εμπειρία του. Το τελευταίο αυτό υποκειμενικό κριτήριο λειτουργεί υπέρ του ιατρού. Δηλαδή, αν λόγου χάρη το αντικειμενικά ιατρικό λάθος δεν οφείλεται σε έλλειψη της προσοχής, την οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρόσφατα ειδικευτής και με μικρή εμπειρία ιατρός δεν μπορούσε να επιδείξει στο δυσχερές περιστατικό που κλήθηκε και μάλιστα επιγόντως να αντιμετωπίσει, δεν υφίσταται ως προς αυτόν αξιόπινη πράξη, ανεξάρτητα αν επήλθε το δυσμενές αποτέλεσμα. Στο ανωτέρο υποκειμενικό κριτήριο της αμέλειας υπάγεται κατά την ορθότερη άποψη και η εκάστοτε προσωπική κατάσταση του ιατρού, φυσική ή ψυχολογική. Έτσι, λόγου χάρη, διαφορετικά κρίνεται από το ποινικό δίκαιο το μέτρο της επιμέλειας για κάποιον ιατρό που συνεχίζει να εργάζεται μετά από μία ολονύκτια και βαριά εφημερία, καλούμενος ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει και ένα δυσχερές και εξαιρετικά επίγον περιστατικό. Τελικά η αμέλεια καταλογίζεται ως ποινικό μέγεθος στον ιατρό αν από την παραπάνω σορευτική συνδρομή του αντικειμενικού και του υποκειμενικού κριτηρίου της αμέλειας αυτός είτε δεν πρόβλεψε καν το αξιόπινο αποτέλεσμα της επιδείνωσης της υγείας του ασθενούς ή του θανάτου, είτε πρόβλεψε μεν αυτό το αποτέλεσμα, όμως αμελώς ενεργώντας με την προεκτεθήσα έννοια πίστευε ότι αυτό δεν θα επέλθει. Είναι η καλούμενη ενσυνείδητη αμέλεια στη θεωρία του ποινικού δικαίου. Και μια και μιλάμε για τα κριτήρια της αμέλειας στο χώρο, όπως μπορούμε να τον αποκαλούμε, ιατρικού ποινικού δικαίου, οφείλω εδώ να διευκρινίσω και να τονίσω ότι, και με έμφαση μάλιστα, ότι δεν είναι ορθό ούτε επιτρεπτό οι τυχόν εξαιρετικές επιτυχίες ή επιδόσεις σε δύσκολα περιστατικά ενός ιατρού ή ιδιαίτερες κατά περίπτωση ικανότητές του και δεξιότητές του που συχνά αναγνωρίζονται στον ιατρικό κόσμο, δεν επιτρέπεται αυτά να επιβαρύνουν δυσανάλογα σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους του την ποινική του ευθύνη. Δηλαδή, με την έννοια η ένομη τάξη και η δικαιοσύνη, ιδιαίτερα η ποινική, να αξιώνουν από αυτόν βαρύτερες απαιτήσεις με την μορφή της υποχρέωσης επίδειξης εκ μέρους του μιας ιδιάζουσας και ανώτερης επιμέλειας στην αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού. Και τούτο διότι αν συνέβαινε το τελευταίο, το οποίο δεν είναι σωστό, ο ιδιαίτερα επιμελής ή ικανός ιατρός θα αντιμετωπιζόταν ποινικά αυστηρότερα από τον μέσο συνάδελφό του, κάτι που φαντάζει άδικο και άτοπο. Γι' αυτό ορθά και στην ουσία ορθό και ασφαλές κριτήριο για την διαπίστωση της έλλειψης ή μη της προσοχής του ιατρού κατά την αντιμετώπιση εσφαλμένη και με μορφή λάθους ενός ιατρικού περιστατικού είναι η προσοχή και η επιμέλεια που έπρεπε να επιδείξει ο μέσος ιατρός της ιδίας ειδικότητος και με την ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία υπό τις παρόμοιες συνθήκες του προς αντιμετώπιση ιατρικού περιστατικού. Εκεί περίπου προσδιορίζει η θεωρία και η νομολογία την έννοια που, γιατί ετέθηκε τέτοιο ερώτημα, ποια είναι η μέση επιμέλεια. Αυτά είναι τα προσδιοριστικά στοιχεία της επιστήμης μας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δηλαδή του μέσου κριτηρίου της αμέλειας και του κατά περίπτωση προσδιορισμού της, η ποινική αντιμετώπιση των ιατρών
είναι και δίκαιοι και ισότιμοι ως προς τις αξιόπινες πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Επομένως, μόνο αν συντρέξουν όλες σωρευτικά οι παραπάνω αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της αμέλειας, που προσδιορίζει και εξειδικεύει το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, τότε μόνο μπορεί να κριθεί ένοχος ο ιατρός ότι πραγμάτωσε τις ανωτέρω αξιόπινες πράξεις. Εδώ όμως και εν όψη των όσων προεκτέθηκαν, έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία ένα ουσιώδες ζήτημα, το οποίο επιτρέψτε μου να το τονίσω με έμφαση. Σε επικίνδυνες ή οριακές για τον ασθενή περιπτώσεις, ο ιατρός πρέπει να παίρνει το ρίσκο μιας κρινόμενης, λέγγε άρτης ως αναγκαίας μεν ιατρικής πράξης, αλλά με αμφίβολα κατά την ιατρική επιστήμη πιθανά αποτελέσματα, προκειμένου είτε να βελτιώσει την υγεία του ασθενούς, είτε να αποτρέψει την άμεση επιδείνωσή της ή τον θάνατό του. Αν, ατυχώς, αυτή η ιατρική πράξη δεν επιτύχει το στόχο της, κάτι που κατά την ιατρική επιστήμη ήταν ως ελέγχθη ενδεχόμενο, το ποινικό δίκαιο εδώ δεν έχει έδαφος εφαρμογής. Αν δεχθούμε την αντίθετη άποψη, που δεν είναι φυσικά ορθή, ψαλιδίζουμε την αναγκαία πρωτοβουλία του ιατρού στα δυσχερή ή επικίνδυνα περιστατικά προς βλάβη του αληθούς κατά την επιστήμη συμφέροντος του ασθενούς. Δηλαδή, στην τελευταία αυτή περίπτωση θα φάνταζε το άτοπο ότι η ένομη τάξη οθεί τον ιατρό στην κατακριτέα, όπως προαναφέρθηκε, και παρακμιακή αμυντική ιατρική. Έγινε λόγος σήμερα και ως προς αυτό. Ως προς την τελευταία, δηλαδή την αμυντική ιατρική, αξίζει να σημειωθεί ότι έντονα επικρίθηκε αυτή στο εξαιρετικού ενδιαφέροντος συνέδριο που διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2009 στη Θεσσαλονίκη από το ερευνητικό δίκτυο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ονομασία «Σύγχρονη ιατρική πράξη, βιοιατρική και δίκαιο», με θέμα του συνεδρίου «Ιατρική ευθύνη στην πράξη» και με μεικτή συμμετοχή ιατρών και νομικών. Κατ' αυτό, ο καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας και ανθρώπινης αναπαραγωγής της Ιατρικής Σχολής του Παραπάνω Πανεπιστημίου, Βασίλειος Ταρλατζής, επικρίνοντας την αμυντική ιατρική, μεταξύ άλλων επισήμανε ότι ο φόβος μιας δικαστικής εμπλοκής μπορεί να οδηγήσει και έχει οδηγήσει ιδιαίτερα τους νέους ιατρούς να ζητούν με μεγαλύτερη ευκολία και, προσέξτε, χωρίς απόλυτη ένδειξη, πληθώρα εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων και πολύ δαπανηρών, όπως αξονική μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να αισθάνονται καλυμμένοι με ό,τι αρνητικό αυτή η τακτική συνεπάγεται. Συμφωνώντας και εγώ και εμείς και η επιστημονική κοινότητα, η νομική, με αυτές τις ορθές επισημάνσεις, συμπληρώνουμε. Αυτή η αμυντική ιατρική, η οποία στην ουσία είναι αμυντική υπερβολή, σαφώς δεν είναι αυτό που αξιώνει το ποινικό μας δίκαιο. Για το λόγο αυτό, αν οι ως άνω περιττές και καθ' υπερβολή ιατρικές εξετάσεις δεν γίνουν, εφόσον κατά την ιατρική επιστήμη και πρακτική δεν κρίνονταν απαραίτητες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου περιστατικού, δεν υπάρχει ποινική ευθύνη του ιατρού, έστω και αν προκύψει επιδείνωση της υγείας του ασθενούς ή θάνατος. Δηλαδή, η παράληψη της μη ενδεδειγμένης λέγκη άρτης υπερβολής, προς την οποία εξωθεί η αμυντική ιατρική, δεν ελέγχεται ποινικά, αφού εδώ ο ιατρός, ούτε σφάλει αντικειμενικά, ούτε αμελεί υποκειμενικά. Καταλήγοντας, κυρίες και κύριοι, για να κριθεί τελικά με δικαστική δικαιοδοτική κρίση η ύπαρξη ή όχι ιατρικού σφάλματος αντικειμενικά και αμέλειας του ιατρού υποκειμενικά υπό την προεκτεθήσα έννοια, που προκάλεσαν αιτιωδώς είτε επιδείνωση της υγείας του ασθενούς είτε το θάνατό του, και συνακόλουθα προκειμένου να κριθεί η τέλεση όχι των αξιοπίνων πράξεων της σωματικής βλάβης από αμέλεια της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αντιστοίχως από τον ιατρό, το δικαστήριο, εάν η υπόθεση παραπεμφθεί σε αυτό,
κατά ορθή κρίση οφείλει να λάβει υπόψη, σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα, μετά στην εκτίμηση όλων των αποδείξεων και των ισχυρισμών του κατηγορουμένου ιατρού και τα εξής, όπως και η νομολογία του Αριουπάγου δέχεται σταθερά. Να λάβει λοιπόν υπόψη το ποινικό δικαστήριο τη συνολική αντιμετώπιση εκ μέρους του συγκεκριμένου ιατρού του περιστατικού της υποκρίσης υπόθεσης, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης. Την επιδειχθείς από τον ιατρό επιμέλεια, μέριμνα και φροντίδα κατά την αντιμετώπιση του ιατρικού περιστατικού. Με ασφαλές, όπως είπαμε, κριτήριο πάντοτε την επιμέλεια αυτή του μέσου ιατρού της ιδίας ειδικότητος και εμπειρίας. Και τέλος, και σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη και να συνεκτιμήσει και το υποκειμενικό κριτήριο της αμέλειας, δηλαδή τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του ιατρικού έργου στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως λόγου χάρη όγκο εργασίας, ανάγκη ταχύτατης αντιμετώπισης του περιστατικού, δυσκολία του ή ταυτόχρονες τυχόν και άλλες παράλληλες υποχρεώσεις του ιατρού, ανταπόκρισης σε περισσότερα επίγοντα περιστατικά, όπως συμβαίνει σε μια περίπτωση ενός ατυχήματος με πολλούς τραυματίες. Τότε μόνο πράγματι θα μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή, δίκαιη και ορθή δικαστική κρίση, ικανή να αντιμετωπίσει εύστοχα τη δογματικά επεξεργασμένη από την επιστήμη του ποινικού δικαίου και τις δικαστικές αποφάσεις έννοια της αμέλειας στο πεδίο των ιατρικών πράξεων και παραλήψεων. Και τούτο εν όψη μάλιστα και των ανωτέρων σοβαρών ζητημάτων που, όπως είπαμε, διακυβεύονται σε υποθέσεις του δυναμένου να αποκαλείται ιατρικού ποινικού δικαίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.